είδα μια τεράστια αφίσα το Βαρουφάκη και λέω τι διαφημίζει. Τεράστια αφίσα, λες και είναι στάρ. Λες και διαφήμιζε, δεν ξέρω, ρούχα, κοσμήματα. Και από κάτω, παιδιά, είχε το βιβλίο να μάθω πώς έμαθα στην κόρη μου τα οικονομικά. Ναι, και ναι, το διαφήμιζε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η αφίσα ήταν ένας τεράστιος Βαρουφάκης. Λες και σε μια εφημερίδα. Όχι, παιδί μου. Είναι νούμερο ένα πλέον. Ναι, αλλά τον είχαν τεράστιο, λες και είναι ροκστάρ. Η εφημερίδα. Μα είναι ροκστάρ. Μα είναι λίγο. Και θα συνεχίσω λίγο με μια έκπληξη. Βέβαια, στο τέλος είναι έκπληξη, αλλά εμείς θέλουμε να το κάνουμε στην αρχή. Έτσι. Διότι έχουμε και μια έλα, παιδιά. Παρακαλώ, Στέφανε Κουζανίδη, να ζουμάρεις για να δείτε γιατί είναι αυτά τα σκηνοποίητα. Γιώργο είναι ζωγραφιστά στο χέρι. Πόσο κάνει. Από καλλιτέχνη. Έλα. Μια φωτογραφία που την κολλάμε πάνω στο κερί. Έτσι δεν είναι. Είναι ωραίο. Είναι όλος ζωγραφιστός στο χέρι. Έχουμε σήμερα γράφος μας στην Ηλιάνα. Μα δεν με γνωρίζει αυτός. Συγγνώμη, πρώτη φορά πως ωραίος έτσι. Θα φύγω, μη σε νοιάζει. Θέλω να πω ότι και οι δύο είστε κούκλοι. Κοίτα εδώ, πόσο κάνει. Ετοιμάσου κι εσύ. Πόσο δίνει. Σας άρεσε. Ωραία, πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με τα αλμυρά. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλω να σας δείξω τώρα. Πόσο έχει αυτή η λαμπάδα, έναν εκτίμητη αξία. Για σας, ναι. Πόσο θα βγει το σόλιο. Αυτή η λαμπάδα σας ανοίγει, δεν έχει κόσμο. Θα σας δείξω σήμερα, την έχετε αύριο εκεί. Στην εκκλησία. Δεν έχει... Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής τώρα. Έλα. Πάμε, Στέφανέ μου, στα αλμυρά. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ πρωτότυπες λαμπάδες, δεν τις έχετε ξαναδεί. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με αυτό το σουβλάκι που λέμε φέι μου εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έλα, τέλεια λαμπάδα. Και μια τέτοια ήθελα. Και έχει δημιουργήσει φέι πρόβλημα στον Αλέξη εδώ, διότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τους Αθηναίους που θεωρούν σουβλάκι το πιτόγυρο. Αλλά σας πει ωραία. Το άλλο είναι καλαμάκι. Έλα, ρίζει λαμπάδι. Έχουμε πρόβλημα της παραγγελής της Αθήνας. Πάει όλο στο διάκριο θα ράψει. Παίρνουν τηλέφωνο. Εντάξει, πολύ ωραίο, παιδιά, ωραίο. Γιατί παίρνουν το διάκριο και παραγγέλνουν δύο σουβλάκια. Εγώ δύο σουβλάκια στέλνω αυτά εδώ. Μετά μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τι μας έστειλες. Εμείς ζητήσαμε σουβλάκια. Προφανώς θέλανε αυτό εδώ. Καλά. Το πιτόγυρο. Αυτό που μας έστειλες λένε είναι το καλαμάκια. Το μπέργκερ πώς το πιάνεις. Εμείς καλαμάκια έχουμε αυτά εδώ. Δεν ξέρω τι είναι τα άλλα. Συνεννόηση. Συνεχίζω. Πιπεριά. Παιδιά, δείτε εδώ. Πιπεριά Φλωρίνης. Φλωρίνης, κόκκινη. Εντάξει, παιδιά. Το χάμπουργκερ θέλω να δω. Εγώ αρέσει το πιτόγυρο πολύ. Χάμπουργκερ, δες εδώ. Για το τέλειο που είναι και μάντα. Λεπτομέρεια, το κασεράκι να είναι λιωμένο. Το κασεράκι. Συνεχίζω με hot dog. Δεν το είδαμε το χάμπουργκερ και λίγο να ζουμάρετε. Βεβαίως. Το ξανακρατώ στα χέρια για να το δει. Ευχαριστούμε. Δέστε να πάτε, παιδιά, να πάρετε όλα αυτά τα χάμπουργκερ και τα hot dog και να πάτε στον Άρδημο να κάνετε ανάσα το βράδυ εκεί στη Μητρόπολη. Να πάτε σόκο Μητροπολίτης. Γιώργο, αμαρτία τώρα. Τι αμαρτία, προκαλείς. Δίνω ιδέα. Συνεχίζουμε με τα γλυκά. Στον μάντι μου μπροστά. Να πάει, έχει δει και ο Άρης. Έπρεπε να κάνει το Μέρτο Τζο με το σύζυγό του λαμπάδα και να την πάει. Του Λούμπα, παιδιά, του Λούμπα. Έλα, τέλεια! Τέλεια, του Λούμπα! Ξέρω ότι ζεις δύσκολες στιγμές. Δεν μπορείς να απολαύσεις ό,τι θέλεις. Αυτή του Λούμπα για σένα. Λοιπόν, μαντιλάκι. Τι μαντιλάκι. Μαντιλάκι. Κορνελάκι. Άρε, παγωτό μηχανή. Έλα, τρίγωνο πανοράματο. Κάνε τέλειο. Μπράβο, ωραίες ιδέες. Πολύ ωραία. Και για όσους θέλουν... Και φραπέ, και φραπέ, δεν σου λέει και φραπέδια. Έλα, έλα ρε, μπράβο. Και ένα φραπεδάκι. Άντε, στην υγειά μας, καλή Ανάσταση. Ωραίες ιδέες. Δεν λέμε το καφέ στην υγειά μας. Τι λέμε με το καφέ. Δεν λέμε τίποτα με το καφέ. Όντως, έχει δίκιο η Θεή, δεν κάνει. Μισό λεπτό λίγο, επειδή ήμασταν Θεσσαλονίκη και επειδή... Όχι, 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 μισό λεπτό λίγο. Και επειδή δείξαμε και κάποιες λαμπάδες, μας στείλανε από το παιδικό χωριό στο Φίληρο αυτές τις λαμπάδες εδώ που τις φτιάχνουν τα παιδιά και οι θελοντές και θα ήθελα, επειδή γνωρίζω πραγματικά την εξαιρετική δουλειά που κάνουν όλοι στο παιδικό χωριό στο Φίληρο, τις ανάγκες που υπάρχουν.